επαγγελματική κατεύθυνση που έδωσε αυτός ο άνθρωπος, έτσι ώστε και εμείς να μην κρίνουμε θύματα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη θυγατέρα του και τον γιο του που βρίσκονται μαζί μας. Είναι μεγάλη τιμή για μας και θα ήθελα να τους προσκαλέσω να αυτή την ελάχιστη μνήμη που αυτή τη στιγμή αποδίδουμε τον εκλειπώντα, να έρθουν και να τους δοθούν κάποια αναμνηστικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Σας ευχαριστώ, αιωνία μνήμη στον Γιώργο τον Βαριανό. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα να βρίσκομαι σήμερα σε μια ημερίδα με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεματολογία, αλλά και ιδιαίτερα επίκαιρη κατά τη χρονική περίοδο που διανύουμε. Οι απαιτήσεις για διοικούντες οι οποίοι να είναι ικανοί και αποτελεσματικοί είναι ιδιαίτερα μεγάλες και αυξανόμενες σε περιοχές όπως η περιοχή που ζούμε, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και σε περιόδους όπως η σημερινή. Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων οικονομικών, διοικητικών, στρατιωτικών, πολιτικών και η αλληλεπικάλυψή τους είναι αυτή που κατά την άποψή μου θέτει τις προκλήσεις της διοίκησης στην εποχή μας και θέτει και τον πύχη πάρα πολύ ψηλά για τους διοικούντες. Δυστυχώς, στην παρούσα περίοδο έχουμε βιώσει παγκοσμίως και περιόδους ανεπαρκούς διοίκησης, οι οποίες έχουν δημιουργήσει προβλήματα πολιτικά και οικονομικά σε πολύ μεγάλες χώρες του κόσμου που γνωρίζουμε, αλλά και παραδείγματα εμπνευσμένης διοίκησης, η οποία επέλυσε προβλήματα και διαφύλαξε σύνορα και συμφέροντα κρατών, όπως θέλω να πιστεύω ήταν η περίοδος του 2020 και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η χώρα μας στα ανατολικά της σύνορα. Εύχομαι επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Πιστεύω ότι όλοι θα διδαχθούμε από την πορεία του Σμιναγκού Βαγιανού και της παρουσίας της Εθνικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Αφγανιστάν και θα βγούμε όχι μόνο σοφότεροι αλλά και πιο οπλισμένοι για την διοίκηση ο καθένας στο τομέα που βρίσκεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Λαυρόπουλε, κύριε Αντιδήμαρχε, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω που επιλέγετε για μία ακόμη φορά αυτό εδώ το μέρος, την ιστορική και ηρωική Τρίπολη, για να κάνετε τις εργασίες της ημερίδας σας. Είναι πραγματικά άξιο λόγου πώς μπορεί η διοίκηση να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, των πολιτών, αλλά και να βρίσκει διεξόδους στα μεγάλα προβλήματα που έρχονται. Οι χρονιές όλες αυτές ήταν ταραγμένες. Η διοίκηση πραγματικά έπαιξε το ρόλο της. Καλούμαστε όλοι τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα, να ακολουθούμε μια σωστή διοίκηση. Είναι τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας εξαιρετικά δύσκολα, όμως είμαι σίγουρος ότι η ικανότητα όλων θα μπορέσει πραγματικά να φέρει αποτελέσματα. Να είστε καλά που επιλέγετε για μια ακόμη φορά την πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, το κέντρο το διοικητικό του Μωριά, και αυτό μας δείχνει ότι, ότι έχετε μεγάλο μέλλον μπροστά σας. Να είστε καλά, κάθε καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή για μένα να απευθυνώ χαιρετισμό σε αυτή την εκδήλωση που κάνετε. Είναι μια συνέχεια της περσινής πρωτοβουλίας που πήραμε ως Περιφερειακή Αρχή στο Ναύπλιο. Για πρώτη φορά η αυτοδιοίκηση να σταθεί δίπλα σε τέτοιες δράσεις των ενενεργείας στρατιωτικών μας, όλων των τομέων. Πέρσι αφιερωμένη η εκδήλωση στον υποπλοίαρχο Κωνσταντίνο Πανανά. Φέτος επίσης μεγάλη συγκίνηση για όλους εμάς που ξέραμε ότι θα ήταν εδώ ο άνθρωπος που τιμάμε σήμερα, ο στρατιωτικός που τιμάμε για να κάνει το συνορισμό της εκδήλωσης. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Δήμος Τρίπολης συνεχίζει και στηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες. Περνάμε κρίσιμες και δύσκολες ώρες. Είμαστε Έλληνες, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και εσείς είστε στρατιωτικοί μας. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, το ξέρετε, έχετε την αγάπη και τη στήριξη όλων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εξαιρετικά
συγκινημένος, αλλά και με υψηλό το φρόνημα, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις που προέρχονται από το πιο υγιές κομμάτι των θεσμών αυτής της χώρας, της Ένωπης Δυνάμεις, μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε δύσκολα θέματα, πολύ επίκυρα, εξαιρετικά σύγχρονα και να απαλλαγούμε από αυτά τα εφιολογήματα που μας ταλανίζουν και μας ταλαιπωρούν για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες. Είμαστε, όπως ακούστηκε και προηγούμενα, υπερήφανοι γιατί η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή βοήθησε ώστε να οργανωθεί το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο των ενώσεων των περιφερειακών στρατιωτικών ενώσεων. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά πόσο επίκαιρη ήταν η θεματολογία. Και η θεματολογία της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων οργανισμών και θεσμών κάτω από τον κύκλο της δικαιοσύνης. Για να γίνει κατανοητό σε αυτή τη χώρα πώς πρέπει να κατευθύνουμε την πορεία μας και πώς θα πρέπει να ενεργούμε. Άλλωστε είναι όμως και εξίσου επίκαιρο γιατί η θεματολογία η σημερινή, η οποία κυρίως αναφέρεται στη μνήμη ενός επίλεκτου στελέχους των ενόπλων δυνάμεων με μεγάλη προσφορά στον επαγγελματισμό του αλλά και στην ευθύνη του, κυρίως δε όμως για την συμπλήρωση των 10 χρόνων από τότε που έγινε η ανάληψη μέσα στα πλαίσια της δυνάμεως που είχε σταλεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και κάτω από την ατοϊκή διοίκηση, της διοίκησης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Καμπούλ από την ελληνική πλευρά. Είμαστε επίσης όμως εξαιρετικά ευαίσθητοι στο θέμα του Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν, όπως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι κύριοι πρέσβεις, είναι μια χώρα με έντονη την παρουσία του ελληνικού πολιτισμού. Το Αφγανιστάν, η γη των Αφγανών, γιατί το Στάν σημαίνει γη, είναι ακριβώς η περιοχή, η βόρεια περιοχή της μεγάλης εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άλλωστε εκεί, στην πόλη της Κανδαχάρ, την πρώτη, την τελευταία από τις ιδρυθήσεις πόλεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα βόρεια σύνορα της, της δικής του παρέμβασης, φέρνει το όνομά του. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και οι τελευταίες έρευνες έχουν δείξει πόσο στενά συνδέεται ο πολιτισμός στο Αφγανιστάν και η επίδραση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα δε των Αλεξανδρινών και Μεταλεξανδρινών. Να καλωσορίσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας και όσους όλους παρευρίσκονται στην αίθουσα και να σας πω ότι η Δημοτική Αρχή και κατ' επέκταση ο Δήμος επικροτεί την οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων ημερίδων και θα σταθεί πάντα αρρωγός σε αυτή τη διοργάνωση και όπου χρειαστεί συνδιοργανωτής. Καλή συνέχεια στην ημερίδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, καταρχάς συγχαίρω την Ένωση για τη διοργάνωση της παρούσας ημερίδας και ευχαριστούμε βέβαια για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύπλευρο. Προκλήσεις διοίκησης. Η διοίκηση είτε ως μηχανισμός είτε ως πλαίσιο αντίληψης και πράξης αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο στην άσκηση εφαρμοσμένης πολιτικής σε όλα τα πεδία. Πολύ περισσότερο στο χώρο των ενόπλων δυνάμεων, όπου βέβαια
υπάρχει παραπομπή σε δυναμική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Είναι αλήθεια επίσης ότι η διοίκηση, επειδή ακριβώς εφαρμόζει πολιτική σε συγκεκριμένους τομείς, είναι εκείνη η οποία προβάλλεται προς τα έξω. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω τέλος, χαιρετίζοντας τη σημερινή ημερίδα και συγχαίροντας, επαναλαμβάνω και πάλι, τους διοργανωτές, να αναφερθώ στα ελληνοτουρκικά εντάχει. Η Τουρκία ασκεί επιθετική πολιτική και εναντίον του ελληνισμού. Επιχειρεί στρατηγικά να τον υποτάξει γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και οικονομικά. Αναπτύσσει πολιτικές και στρατηγική σε πολλά πεδία. Στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Θράκη. Οφείλουμε λοιπόν αυτή τη στρατηγική να την αντιμετωπίσουμε πρώτα-πρώτα με κινήσεις αποτροπής των πολεμικών κινήσεων της Τουρκίας και επιπλέον να συμμετέχουμε ενεργά στα ευρωπαϊκά και περιφερειακά δρόμενα, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε συμμαχίες, να διαμορφώνουμε συμμαχίες και κυρίως να αντιμετωπίζουμε αυτή την πίεση με ενεργές κινήσεις, οι οποίες και θα αποτρέπουν και θα καταστέλουν. Ένα νησί δεμένο στη στέγια, μα και στην ιστορία. Μέσα από επικούς πολέμους, ότι για τον έρωτα και πότε για την ελευθερία. Στη φύση της κρύβουν όσα σύνες και πλάσματα ανθρώπων και φράγκη, αλλά και άνθρωποι ενδοσασμένοι. Η γη της έχει την ευλογία της Θεαστήμητρας και τη δύναμη του Ηρακλή. Η καρδί της σε προσκαλώ να τους γευθείς και η φύση προκαλεί να την κατακτήσεις. Κι αν κουραστείς, θα βρεις χαμόγελα ζεστά, μα και φροντίδες και ανέσεις βασανικές, για να χαρείς και να ξεποστάσεις. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο σαλόνι μας, κύριε Πρέσβης, κύριε Πτέραρχη, κύριε Αρχισμία. Εκ μέρους της Ένωσης, εγώ και ο Μανώλης, σας υποδεχόμαστε. Θα σας υποδεχόμαστε στην Αρκαδική Γη. Θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με εσάς, διαβάζοντας το βιογραφικό σας. Ο πρέσβης επιθυμεί το Αφγανιστάν στην Αθήνα και δέως τον κύριο Τρίση Υπουργός και μέρος του πολιτισμού του Αφγανιστάν, κύριο Σουμάρ Σαϊτ Σουλτάν, που σπούδασε τέχνη και αρχαιολογία στη Θεσσαλονίκη. Μέσω της θεσμικής δραστηριότητάς του πέτυχε την επαναφορά της επίγνωσης και τη διάδοση της πλούσιας κουλτούρας του Αφγανιστάν, που είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων πολέμων, στη χώρα του και διεθνώς. Ταξίδευσε εκτενώς σε όλη την Ευρώπη, την Δυτική Ασία και τη Μέση Ανατολή, αντιπροσωπεύοντας το Αφγανιστάν σε συνέδρια πολιτιστική. Με το γνώριο του κύριο Αντρόνικο, καθηγητή μου, γεια σου Μακεδόνε από το Αφγανιστάν. Ξέρετε, το Αφγανιστάν περίπου και διάμεσα ένα χρόνο με πολέμους έχει καταστρέψει. Βέβαια, με καλέσανε το 2002 πήγα στο Αφγανιστάν για να κτίσω το μουσείο, τα άλλα πράγματα της πολιτισμού. Βέβαια, ήθελα να ευχαριστήσω μπροστά σας τον κύριο Μαυροϊδή, που ήταν ο μοναδικός πρέσβης της Ελλάδας που είχε έρθει στο Αφγανιστάν. Και μας βοήθησε, βέβαια, η κυβέρνηση από το Υπουργείο Εξωτερικών να κτίσουμε το μουσείο. Θα σας δείξω και το από τη slide που θα έρθει μετά, να δείτε σε τι κατάσταση ήταν το μουσείο. Και βέβαια το κύριο Παντελάτης, με κάλεσε και εσάς, όλοι σας, να σας ευχαριστήσω.
Αφγανιστάν δεν είναι μία εύκολη χώρα που να δουλέψει. Είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Βέβαια, μετά από 30 χρόνια πήγα πίσω το 2002, τα πάντα ήταν, ξέρω εγώ, καταστροφή. Εγώ θέλω σήμερα να μιλήσω για επίδραση του πολιτισμού της ελληνιστικής συνέλευσης στο Αφγανιστάν. Πώς στο Αφγανιστάν, βέβαια ο Μέγας Αλέξανδρος και μετά από τον Μέγα Αλέξανδρο, η στρατηγή του για 300 χρόνια κυβερνούσαν εκεί. Βέβαια, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι ο Αλέξανδρος περίπου έκτισε 5 με 6 Αλεξάνδρες